Τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων φοιτητών των τμήματων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Ιουλίου. Η τελετή έλαβε χώρα στο αφιθέατρο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην πόλη της Κοζάνης. Βέβαια, το επίκεντρο της σημερινής μέρας είναι οι άνθρωποι, τα παιδιά τα οποία αποφοιτούν από το Πανεπιστήμιο μας. Τους αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια, γιατί τα περισσότερα μακριά από το σπίτι τους κατάφεραν να ξεπεράσουν τις αντικειμενικές δυσκολίες, να βάλουν πείσμα, σκληρή δουλειά, να στερηθούν άλλες δραστηριότητες και να φτάσουν στη σημερινή μέρα ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις σπουδές τους και ικανοποιώντας κατ' ελάχιστο το ελάχιστο των απαιτήσεων που έχουμε για να τους αποδώσουμε, να τους απονείμουμε το δίπλωμα του μηχανικού. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι γενικότερα ένα πανεπιστήμιο, πέρα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων και επιστημονικών γνώσεων, θα πρέπει να καλλιεργεί και ολοκληρωμένους επιστήμονες με αίσθημα ευθύνης, με ευρύτητα πνεύματος, με κοινωνικές ευαισθησίες και με δημιουργικότητα, με όρεξη και πάθος, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν έναν κοινωνικό ρόλο πέρα από τον επιστημονικό, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην ευημερία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην κοινωνία μας αλλά και διεθνώς. Είναι ιδιαίτερη στιγμή αποφύτιση από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Πρώτα βεβαίως και πάνω απ' όλους για αυτούς που ολοκληρώνουν μια διαδρομή με κύριο στοιχείο την προσπάθεια για μάθηση και φτάνουν σήμερα στο ακαδημαϊκό και σύντομα στον επαγγελματικό τίτλο. Αλλά είναι και για όλους εσάς τους γονείς που βλέπουν ένα όνειρο που είχαν για τα παιδιά τους, το οποίο μέσα στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα είμαι σίγουρος ότι υποστήριξαν με πολύ κόπο και θυσίες. Βλέπουν αυτό το όνειρο να γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Η στιγμή είναι όμως ξεχωριστή και για μας, όλους εμάς τους καθηγητές και το λοιπό προσωπικό της σχολής, που πραγματικά με συγκίνηση βλέπουμε άλλη μία φουρνιά φοιτητών που τις και τους υποδεχθήκαμε ενώ ήταν ακόμα παιδιά, τους γνωρίσαμε, δουλέψαμε μαζί τους και τώρα είναι μπροστά μας όριμοι πολίτες που έχουν κατακτήσει επάξια τον τίτλο του αποφύτου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το δεύτερο που θα ήθελα να θυμάστε είναι ότι αυτή η μεταμόρφωσή σας που μαζί έχουμε επιτύχει από απλά λυκειόπαιδα σε διπλωματούχους μηχανικούς έλαβε χώρα στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από καθηγητές που στην πλειονότητά τους είναι νεαροί σχετικά ηλικίας, που δημιούργησαν εν αντιθέσει με άλλα ιδρύματα μια σχεδόν οικογενειακή ατμόσφαιρα και ελπίζω να στάθηκαν δίπλα σας και ως δάσκαλοι και να σας ενέπνευσαν με το παράδειγμά τους και με την ακαδημαϊκή τους συμπεριφορά. Σε ένα μικρό, επαρχιακό, αλλά δυναμικό ίδρυμα, ένα ίδρυμα που έχει μπροστά του πολλές προκλήσεις, που καλείται να παίξει ρόλο σημαντικό σε περιφερειακό επίπεδο. Να ζητήσω συγγνώμη από όσους είστε όρθιοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αμφιθέατρο που έχει η σχολή. Ελπίζουμε σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα να έχουμε πάει στα καινούργια κτίρια που θα είναι και πιο λειτουργικά και πιο άνετα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα μερικές θέσεις, οπότε όσοι έχετε κουραστεί πολύ μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια και να καθίσετε. Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια κυρίως στους γονείς, απευθυνόμενος στους γονείς και με τα παιδιά τα έχουμε πει αναλυτικά όλα αυτά τα χρόνια και να σας πω ότι η κόπη και η προσπάθεια υποστήριξης που βάλατε έτσι ώστε τα παιδιά σας να μπορέσουν με την προσπάθεια που κατέβαλαν αυτά τα χρόνια να φτάσουν σε αυτή τη μέρα χαράς άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο όχι μόνο γιατί απέδειξαν τα παιδιά ότι είχαν την δυνατότητα και την αξία να φτάσουν στο να πάρουν το πτυχίο,
αλλά κυρίως γιατί αυτό το πτυχίο έχει αντίκρισμα στην αγορά εργασίας